Κύριε Σημότατη, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Πρόεδρε του Λυκείου Ελληνίδων, κύριε Καλλιτεχνικέ Σύμβουλοι του Πανεπιστημίου και του Δήμου Καρπάθων, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Γονών και Κηδεμόνων του Δημοτικού μας Σχολείου, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είχα πει τον Νοέμβριο στα θεατρικά της γιορτής του Πολυτεχνείου, το σχολείο μας, το σχολικό έτος 2009-2010, πραγματοποίησε σε 5 τάξεις του εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, η τρίτη τάξη με δασκάλα την κυρία Αναστασία Βογκάκη πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Ελιά στο Λάδι, μια σταγόνα θησαυρός. Η πρώτη και η δευτέρα τάξη με δασκάλες τις κυρίες Καλλιόπη Ιωαννίδου και Ρηγοπούλα Χατζηκοστή, το πολιτιστικό πρόγραμμα Κόκκινη, Κλωστή, Δεμένη, τα παραμύθια της Καρπάθου, όπως τα έλεγαν οι αγιάδες μας. Τα προγράμματα αυτά σήμερα θα τα παρουσιάσουμε σε ηλεκτρονική και θεατρική μορφή από τους μαθητές των τάξεων πρώτης, δευτέρας και τρίτης για να αποδείξουμε ότι εδώ στην Ακριτική Κάρπαθο στο καθημερινό ψυχοπλάκωμα των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης εμείς οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι μαθητές του δεύτερου δημοτικού σχολείου Καρπάθου στέλνουμε παντού το μήνυμα ότι όπου υπάρχει συνεργασία υπάρχει εκπαίδευση και πολιτισμός. Υπάρχουν ήθη και έθιμα και τα οποία, για τα οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο η γενέτειρά μας Κάρπαθος. Ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν στην παρουσίαση αυτή, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και όλους τους γονείς των μαθητών μας, ιδιαίτερα τον κύριο Μιχάλη Παναγιώτου για τις τεχνικές του βοήθειες. Και τώρα θα αρχίσουν οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των προγραμμάτων από τις κυρίες Βογκάκη και Ιωαννίδου. Κυρία Βογκάκη, έχετε τον λόγο. Αποφασίσαμε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία για την ελιά και για το πολύτιμο ελαιόλαδο που μας προσφέρει, να γνωρίσουμε τη σχέση της με τη μυθολογία και τη χριστιανική θρησκεία, να μάθουμε πώς φτάνουμε από την ελιά στο λάδι και ποια είναι η αξία του ελαιόλαδου στη διατροφή μας. Όλα αυτά αποφασίσαμε να τα πραγματοποιήσουμε με δραστηριότητες όπως αυτές που μόλις τώρα θα δείτε στις διαφάνειες που ακολουθούν. Πραγματοποίησαμε επίσκεψη σε ελαιόνα και μαζέψαμε ελιές. Επισκεφτήκαμε το ελαιοτρυπείο και μάθαμε πώς από την ελιά φτάνουμε στο λάδι. Ο αγαπητός κύριος Λαχανάς, ο ελαιοπόνος του Δήμου Καρπάθου, μας ενημερώνει για την καλλιέργεια της ελιάς, τους εχθρούς της ελιάς και τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. Επίσης, μας κάνει δώρο ένα δεντράκι ελιάς, το οποίο αποφασίζουμε να φυτέψουμε στην αυλή του σχολείου μας. Δοκιμάσαμε στην τάξη τα προϊόντα της ελιάς. Πήγαμε στην εκκλησία και ενημερωθήκαμε από τον ιερέα της πόλης Πάτερ Ιωάννη για τη χρήση και το συμβολισμό του ελαιόλαδου στη χριστιανική θρησκεία.
ο Νόη και το Περιστέρι και το κλαδί της ελιάς, σύμβολο ειρήνης και χαράς. Στην εκκλησία ανάβουμε τα καντήλια, το βάπτισμα, το Άγιο Μύρο. Ο Χριστός προσεύχεται στη ρίζα της ελιάς. Προσκαλέσαμε τη διαιτολόγο-διατροφολόγο κυρία Κάλλη Μελισσινού, η οποία μίλησε στους μαθητές της τάξης μας, της γάμα τάξης του σχολείου μας και της γάμα τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου για το ελαιόλαδο και τη μεσογειακή διατροφή. Φτιάξαμε την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής και μιλήσαμε για τις τροφές που πρέπει να τρώμε καθημερινά, εβδομαδιαία και λίγες φορές το μήνα. Η διαιτολόγος κυρία Μελισσινού πραγματοποίησε στο σχολείο μας διάλεξη με θέμα μεσογειακή δίαιτα και υγιεινή διατροφή. Αναζητήσαμε ποίηματα, παροιμίες, εκφράσεις, ενίγματα, φτιάξαμε ακροστιχίδες, σταυρόλεξα με θέμα την ελιά. Γίναμε ελαιοπαραγωγή και φτιάξαμε ετικέτες για την ονομασία και την τυποποίηση του δικού μας ελαιόλαδου. Ζωγραφίσαμε την ελιά. Ζωγραφίσαμε τα φύλλα της ελιάς. Αναζητήσαμε τους συμβολισμούς της ελιάς και στη μυθολογία. Ο κόκκινος, το στεφάνι από κλαδί ελιάς του βραβείου των Ολυμπιονικών, οι Ολυμπιακοί αγώνες, η Ινό, η Σπερμό και η Ελαϊδά, οι θεότητες που συμβολίζουν το κρασί, τους σπόρους, το λάδι. Η ελιά σύμβολο ειρήνης και πολιτισμού. Η τελευταία μας δραστηριότητα για απόψε είναι η δραματοποίηση του μύθου της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την ονομασία της Αθήνας. Μια δραστηριότητα που θα παρακολουθήσετε σε λίγα λεπτά. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω πολύ τον Διευθυντή του Σχολείου για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράστασή του, καθώς επίσης και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτού του προγράμματος. Τον Γεωπόνο κύριο Λαχανά, τον κύριο Χουβαρδά, ιδιοκτήτη του Ελαιοτριβίου, τον πάτερ Ιωάννη, τη διαιτολόγο-διατροφολόγο κυρία Κάλλη Μελισσινού, την κυρία Ευαγγελία Χείρας που μας δέχτηκε στο χωράφι της για να μαζέψουμε ελιές. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η ελιά η τιμημένη. Εδώ στο ίσχυμα από κάτω ήρθε ο Χριστός να παυθεί και ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του λίγο πρωτού να σταυρωθεί. Το δάκρυ του δροσιά και σπαίνει, έχει στη ρίζα μαχηθεί. Είμαι η ελιά η τιμημένη. Thank you.
12 θεοί. Από εκεί προστάτευαν και βοηθούσαν τους ανθρώπους που ζούσαν κάτω στη γη. Όταν δημιουργήθηκε η νέα πόλη που σήμερα ονομάζουμε Αθήνα, βασιλιάς της ήταν ο Κέκροπας. Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας άρχισαν να φιλονικούν για το ποιος θα γίνει ο προστάτης της νέας πόλης. Μαζευτήκαμε εδώ όλοι οι θεοί στο βράχο της Ακρόπολης για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την ονομασία της νέας πόλης. Και εσύ, βασιλιά Κέκροπα, θα είσαι εδώ ως μάρτυρας. Όπως προστάτησε εσύ, βασιλιά Δία. Ας παρουσιαστούν μπροστά οι δύο αγωνιζόμενοι. Λοιπόν, Ποσειδώνα, εσύ τι έχεις να προσφέρεις στη νέα πόλη? Εγώ, Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, θα δώσω στη νέα πόλη θάλασσες και ποτάμια για να ταξιδεύουν τα καράβια σε μέρη μακρινά και να φέρουν όλα τα καλά όπως χρυσάφι, ασήμι και μάρμαρο. Όλα αυτά θα κάνουν τη νέα πόλη την πιο δυνατή και την πιο σπουδαία από όλες τις άλλες. Πλησίασε και εσύ, Περσεφόνη, Θεάτικα, τον κόσμο
Για πες μας εσύ ποιος από τους δύο θεούς θα πρέπει να αναλάβει την κυριαρχία της νέας πόλης. Πιστεύω ότι η Αθηνά πρέπει να αναλάβει την κυριαρχία της νέας πόλης, γιατί το δώρο της είναι μοναδικό σε αυτή την πόλη, η οποία εκτός από νερά και θάλασσες χρειάζεται να δημιουργηθούν δέντρα που θα δώσουν μορφέ στους καρπούς τους. Ας είναι η ελιά το πρώτο από αυτά. Ας μας πούν και οι θεοί τη δική τους γνώμη. Πες μας εσύ, Άρη, ποιος από τους δύο θεούς θα πρέπει να γίνει προστάτης της νέας πόλης. Εγώ, ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, δωρίζω τη νέα πόλη στο Θεό Ποσειδώνα. Το δώρο του θα φέρει δύναμη και τα παλάμια που θα ταξιδεύουν. Στις άλωσες θα φέρει μεγάλο πλούτο για τη νέα πόλη. Εγώ, ο Θεός Ερμής, λέω ότι η καινούργια πόλη θα πρέπει να δοθεί στο Θεό Ποσειδώνα. Το νερό θα σχηματίζει λίμνες, ποτάμια και θάλασσες, που θα ταξιδεύουν τα καράβια και θα φέρουν καινούργια πράγματα στη νέα πόλη. Κι εγώ, Ήφεσος, ο Θεός της Πρωτιάς και των Μητάλλων, διείδω τη νέα πόλη στο Θεό Ποσειδώνα. Με τα καράβια που θα ταξιδεύουν πάνω στις θάλασσες που θα δημιουργηθούν, η νέα πόλη θα γίνει δυνατή και ισχυρή. Εγώ, Απόλλωνας, ο Θεός Τύλη και της Μαντικής, πιστεύω πως το δώρο της Αθηνάς είναι πιο χρήσιμο για τη νέα πόλη. Ψηφίζω λοιπόν την Αθηνά. Θα γίνει αυτή η προστάτη για τη νέα πόλη. Και το δέντρο που της προσφέρει θα γίνει σύμβολο ειρήνη και τράπεζα. Όλοι οι θεοί είπαν τη γνώμη τους. Πες μας τώρα εσύ, Κέκροπα, που είσαι και ο βασιλιάς της νέας πόλης. Ποιος από τους δύο θεούς θα πρέπει να γίνει προστάτης της νέας πόλης. Αυτή η πόλη, όπως μπορώ να δω, είναι περιτριγυρισμένη από αλμυρό νερό. Όμως αυτό το δέντρο η ελιά που έκανε δώρο η Αθηνά στην πόλη είναι το πρώτο δέντρο που φύτρωσε σε όλη τη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι η θεά Αθηνά έχει προσφέρει το σημαντικότερο δώρο και είναι αυτή που πρέπει να κερδίσει τον αγώνα και να γίνει προστάτη της πόλης. Έπειτα λοιπόν και από τη γνώμη του Κέκροπα, του βασιλιά της πόλης, η ψηφοφορία τελειώνει εδώ και η πόλη δίδεται στη θεά Αθηνά. Αυτή η πόλη θα ονομαστεί Αθήνα και η θεά Αθηνά έχει προστασία της. Πλησίασε λοιπόν Αθηνά. Καταστράφηκε τελείως όταν οι Πέρσες το 480 π.Χ. έκαψαν την Ακρόπολη της Αθήνας. Οι Αθηναίοι το θεώρησαν κακό σημάδι και στεναχωρήθηκαν πολύ. Όμως την άλλη μέρα το πρωί ξερώστηκε μέρος κορμός και βγάλει ξανά βλαστούς. Οι Αθηναίοι έδειχναν με καμάρι το ιερό του δέντρου. Πίστευαν μάλιστα ότι από αυτό το δέντρο κατάγονταν όλα τα δαδελιά του πίπα στον κόσμο. Και είναι η πρώτη μας φορά που αναλαμβάνουμε μια δράση τόσο μεγάλη.
στην τάξη μας κάθε χρόνο κάναμε πολλές μικρότερες δράσεις, αλλά όχι κάτι τόσο οργανωμένο. Το πρόγραμμά μας λέγεται «Κόκκινη κλωστή κλωσμένη», τα παραμύθια της Καρπάτου, όπως τα λέγανε οι γιαγιάδες μας. Δεν έχω διορθώσει εδώ, στα Καρπάτικα είναι «Κόκκινη κλωστή κλωσμένη», γράφει ο Μιχάλης Μουμάτος. Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε το Γενάρη, μετά τα Χριστούγεννα, και συνεχίζεται ακόμη και δεν το σταματάμε, θα το συνεχίσουμε όσο μπορούμε. Οι στόχοι του προγράμματος. Θέλαμε οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα παραδοσιακά παραμύθια του τόπου μας. Να έρθουν σε επαφή με την καρπατιακή διάλεκτο και την τοπική μας παράδοση. Διτός ο στόχος. Οι δασκάλες, οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες θέλαμε να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν το θησαυρό που λέγεται παράδοση, που είναι ζωντανός, αλλά ταυτόχρονα και κρυμμένος στα βιβλία και στις καρδιές μας των παππούδων των μεγαλύτερων από εμάς και που δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν τον γνωρίζουν. Να συνειδητοποιήσουμε τον πλούτο της λαϊκής μας παράδοσης και να χτίσουμε ξανά τις γέφυρες με το παρελθόν και τη λαϊκή μας παράδοση. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποια είναι η ταυτότητά μας και να τη μεταδώσουμε και στα παιδιά μας. Μιχαηλίδης Μουάρου στα λαογραφικά σύμμυκτα Καρπάθου στον πρώτο τόμο έγραφε «Σήμερα τα πράγματα έχουν σημαντικώς μεταβληθεί. Άντρες δεν διηγούνται πλέον παραμύθια. Και γραία γυναίκες σπανίως ευρίσκουν καιρόν και όρεξη για να έχουν κανένα παραμυθάκι στον μικρό κόσμο. Το νήμα της παραμυθιακής παραδόσεως εγκόπη ανεπανορθώτως, τουλάχιστον για τους μεγάλους, και φοβούμε μήπως και για τους μικρούς χωρικόπεδας, εν τόσο λίγων ετών θα συμβεί το ίδιο. Κάνοντας την αναζήτησή μας, βρήκαμε στα εξής βιβλία παραμύθια που αφηγούνταν παλιά στο Ρουινκάρθο. Ο Μισοκοκοράκος, ο οποίος και οι τραγουδιστάδες είναι έκδοση του Βασίλη Γεργατσούλη, διδάκτορ του λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και το Τσουκαλάκι, το βιβλίο αυτό περιέχει πολλές παραλλαγές αυτού του παραμύθια από πολλά χωριά. Ήταν η μεταπτυχιακή εργασία του κ. Γατσούλη. Το επόμενο βιβλίο που βλέπετε είναι του Μινάτου Αλεξιάδη, «Καρπατιακή λαογραφία όψης του λαϊκού πολιτισμού». Έχει 10 παραμύθια που κατέγραψε περίπου το 1974. Στα λαογραφικά σύμμυκτα Καρπάθου του Μιχαηλίδου Νουάρου έχει πάρα πολλά παραμύθια, που είναι έτσι και πιο παλιά και πολλά, πολλά παραμύθια. Και στο βιβλίο της Έλλης Βαρύκα Μοσχόβη «Τα παραμύθια και τα τραγούδια της πατρίδας μου Καρπάθου». Έχει και εκεί επίσης πολλά παραμύθια. Εάν έχω παραλείψει κάποιο βιβλίο, συγχωρήστε με, αυτά τα βιβλία έπεσαν στα χέρια μου. Πριν να ξεκινήσω να σας πω για τις δραστηριότητες που κάναμε με τα παιδιά, θα ήθελα να διαβάσω μία επιστολή που μου έστειλε ο κύριος Γεργατσούλης, που τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες ό,τι του ζήτησα. Τον καλέσαμε να έρθει εδώ απόψε, αλλά για οικογενειακούς λόγους δεν μπορούσε και είχε την καλοσύνη να μου στείλει αυτή την επιστολή. Κυρίες και κύριοι, τα λαογραφικά φαινόμενα δεν είναι στατικά. Το παραμύθι είναι επίσης εξελίξιμο. Σήμερα το παραμύθι αποτελεί λογοτέχνημα που δημιουργείται για παιδιά. Παλαιότερα ήταν η προφορική λογοτεχνία των ενηλίκων. Αυτό βεβαιώνουν οι σκηνές βίας, η άσενη θεματολογία και τα φιλοσοφικά νοήματα που δεν ενδιέφεραν το παιδικό κοινό, τα οποία βρίσκουμε συχνά στα λακαία παραμύθια που τα γράφουμε. Για αιώνες το λαϊκό παραμύθι διαδιδόταν προφορικά. Αυτή ήταν η δύναμή του.
ο αφηγητής που δεν δεσμευόταν από ένα κείμενο ήταν ελεύθερος να το προσαρμόσει στις ανάγκες του ακροατηρίου. Σήμερα οι ενήλικες προσάρμοσαν το παραμύθι στις ανάγκες ενός παιδικού κοινού. Η αφήγηση γίνεται τώρα περισσότερο από γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών. Παππούδες και γιαγιάδες ζουν πια σε ξεχωριστή στέγη από τα εγγόνια τους και ο ρόλος τους μειώθηκε. Το ακροατήριο του παραμυθιού έγινε αποκλειστικά παιδικό. Αυτό άλλαξε τη θεματολογία, την έκταση και τις στοχεύσεις του. Οι αφηγήσεις γίνονται πιο μικρές για να μην κουράζονται τα παιδιά. Η γλώσσα προποιείται, γίνεται παιδική και παιχνιώδης. Τα ενηγματικά και φιλοσοφικά παραμύθια χάνονται. Το μαγικό στοιχείο υποχωρεί. Ήρωες του παραμυθιού είναι τώρα παιδιά ή άλλα μικροσκοπικά όντα. Υποχωρεί το άσεμνο στοιχείο που χαρακτήριζε το παραμύθι όταν αποτελούσε αφήγηση για ενήλικες. Απαλήφονται οι σκηνές της βίας. Σήμερα το παραμύθι φτάνει στα παιδιά μέσα από εκδόσεις βιβλίων, συχνά μεταφράσεις ξένων παραμυθιών. Το λαϊκό παραμύθι όμως συνεχίζει να λειτουργεί στον χώρο του σπιτιού με μειωμένη συχνότητα και βαρύτητα σε σχέση με το παρελθόν. Στις αγροτικές κοινωνίες πριν την αστική επέλαση, οι περιορισμένες επιλογές διασκέδασης και ενημέρωσης έκαναν τις αφηγήσεις χρήσιμη διέξοδο για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα οι αφηγήσεις πρέπει να ανταγωνιστούν το έντυπο παραμύθι με την πλούσια εικονογράφηση ή τις άλλες ηχητικές και οπτικές καταγραφές. Όλα αυτά περιορίζουν τη δυναμική του. Το παραμύθι σήμερα πλησιάζει το είδος του διδακτικού μύθου, αφού οι ενήλικες μέσα από αυτό διδάσκουν τα παιδιά. Το 1998 άρχισα μια συστηματική καταγραφή παραμυθιών, αρχικά στην Κάρπαθο και στη συνέχεια και σε άλλους τόπους. Στην Κάρπαθο κατέγραψα περισσότερες από 600 παραλλαγές από όλα τα χωριά. Στοιχείο που αποδεικνύει τον πλούτο της αφήγησης στο νησί. Παρουσιάζω σύντομα τα χαρακτηριστικά της καρπαθιακής αφήγησης παραμυθιών. Οι αφηγητές προσαρμόζουν τα παραμύθια στα βιώματά τους. Τα ήθη και τα έθιμα, η γεωγραφία, η οικονομία και τα άλλα χαρακτηριστικά του τόπου και των ανθρώπων εντάσσονται στις αφηγήσεις. Και θα το δείτε και στα παραμύθια που θα πατούν. Πολλά καρπαθιακά παραμύθια είναι διαία, άσεμνα, φιλοσοφικά και μεγάλα σε έκταση και είναι μάλλον ακατάλληλα για τα παιδιά. Όμως, η λαογραφική τους αξία είναι τεράστια, καθώς διασώζουν το παρελθόν τους όταν ακόμα αποτελούσαν τη λογοτεχνία των ενηλίκων. Βέβαια, υπάρχουν και παιδαγωγικά παραμύθια τα οποία μπορούν να προθυσαυριστούν με προσεκτική επιλογή. Ενδεικτικά αναφέρω αυτά που σας είπα και εγώ, τον Μισοκοφοράκο, τους τραγουδιστάδες, τα οποία ήδη έχω δημοσιεύσει στις εκδόσεις ταξιδευτής. Επίσης, το τσουκαλάκι που διατίθεται από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καρπάθου. Στις μέρες μας, η παρουσία του παραμυθιού στην Κάρπαθο δεν γίνεται εύκολα εμφανής. Πριν την εισβολή της τηλεόρασης, του τουρισμού και της αστικοποίησης, υπήρχε η γειτονιά, αυτό που λέμε το αποσπέρισμα. Ικανοί παραμυθάδες διασκέδαζαν μικρούς και μεγάλους. Και σήμερα υπάρχουν ικανοί αφηγητές. Όμως απουσιάζει η γειτονιά. Αυτοί οι παραμυθάδες περιορίζουν τις αφηγήσεις τους στα πλαίσια της οικογένειας. Όμως υπάρχουν. Υπάρχουν και τα παραμύθια. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των παραμυθιών που κατέγραψα στο νησί εγώ και άλλοι μελετητές. Οι έρευνες για το παραμύθι μπορούν να διασώσουν έναν πλούτο που εξακολουθεί να είναι ζωντανός, αν και βρίσκεται σε παρακμή. Η αξιοποίηση του τοπικού παραμυθιακού υλικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η θεατρική απόδοση των καρπαθιακών παραμυθιών και οι άλλες χρήσεις τους μπορούν να συμβάλλουν στη μεταλαμβάνευση του πλούσιου αυτού υλικού στη νέα γενιά του νησιού μας. Σε αυτό το σκοπό συμβάλλουν εκπαιδευτικά προγράμματα σαν αυτό της κυρίας Ιωαννίδου και της κυρίας Χατσικοστή, τις οποίες συγχαίρω. Με εκτίμηση, Βασίλης Γιώτα Γεργατσούλης. Θα σας παρουσιάσω τώρα σύντομα τις δράσεις που κάναμε για αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με το Μισοκοκοράκι. Είχαμε το βιβλίο στα χέρια μας. Ήταν εύκολο γιατί είχε ωραία, πολύ ωραία εικονογράφηση. Και ξεκινήσαμε με την αφήγηση του παραμυθιού στην πράξη. Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτό που τους άρεσε πιο πολύ στο παραμύθι.
χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες και κάναμε δραματοποίηση του παραμυθιού. Και στη συνέχεια, σε άλλη μέρα, σκέφτομαι και γράφω τη συνέχεια του παραμυθιού, τι απέγινε το μισό κοκοράκι. Εδώ είναι κάποιες εργασίες από τα παιδάκια της πρώτης τάξης. Επόμενο παραμύθι, το τσουκαλάκι, το οποίο εμένα στις μενετές μας το λέγανε οι θείες. Το ήξερα το παραμυθάκι αυτό. Και νομίζω και πολλοί το γνωρίζουν σαν παραμύθι. Κάναμε την ανάγνωση πάλι του παραμυθιού στην τάξη. Ζητήσαμε τη συνέχεια του παραμυθιού από τα παιδιά. Στην πρώτη τάξη τώρα είχα χωρίσει τα παιδάκια σε 5 ομάδες και κάθε ομάδα ζωγράφησε με νεροχωγές μια ομαδική ζωγραφιά για μια σκηνή του παραμυθιού σε χαρτόνι καρσόν. Είναι αυτές οι ζωγραφίες, δύο από την ομαδική εργασία. Το επόμενο παραμύθι ήταν η Τρυποξύλαινα. Σε αυτό το παραμυθάκι καλέσαμε μία γιαγιά να έρθει στο σχολείο. Η κυρία Καλλιόφη Αλεξιάδη, η γιαγιά του Αλέπου, ήρθε στην τάξη και αφηγήθηκε αυτό το παραμύθι και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη και την ευχαριστώ ιδιαίτερως, γιατί ήταν μια ξεχωριστή μέρα. Σε επόμενη δράση καλέσαμε τα παιδάκια από το πρώτο σχολείο, την πρώτη και τη δευτέρα. Ήρθε η δευτέρα τάξη. Κάναμε μέσα εδώ στη μεγάλη αίθουσα την αφήγηση του παραμυθιού και στη συνέχεια μερικά παιδάκια της Δευτέρας του δικού μας του σχολείου και μερικά παιδάκια από τη δευτέρα τάξη από το πρώτο σχολείο ανεβήκαμε στη σκηνή και παίξαμε το μισοκοκοράκι. Στη συνέχεια αποφασίσαμε με την κυρία Ριγκοπούλα να κάνουμε μία εκδρομή. Διαλέξαμε το όθος, γιατί είχαμε παιδάκια αρκετά, ας πούμε, από το όθος. Θα ευχαριστήσω εδώ ιδιαίτερα στην κυρία Ζωή Βασιλιώτη, γιαγιά της ζωής που έχω εγώ στην πρώτη, γιατί μας έκανε πολύ θερμή υποδοχή και έκανε τα καλά της για να μας περιποιηθεί. Η εκδρομή στο όθος περιλάμβανε τις εξής δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Όρθους. Μιλήσαμε για το καρπάτικο σπίτι, για τα μέρη του σπιτιού, για τα κεντήματα, όπως βλέπετε, βικούνια. Στη συνέχεια μπήκαμε στη μικρή κουζινούλα και εξηγήσαμε τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι και ακόμα χρησιμοποιούν στα χωριά στην καθημερινότητα, όπως είναι για παράδειγμα η ψωματούκα, ο Λάινας, το τουπί και εξηγήσαμε στα παιδιά τι είναι το κάθε τι, πώς φτιάχνει, τι φτιάχνουμε με αυτό, η κουτάλα για τις μακαρούνες, το σταυροδούκι, το σίδερο με τα κάρβουνα. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την πηγή του όθους και την καινούργια πηγή που χτίστηκε από τον κύριο Βόζο και την πηγή που είναι από κάτι πιο παλιά πηγή. Εξηγήσαμε στα παιδιά τι είναι η πηγή, πώς οι άνθρωποι κουβαλούσαν το νερό γιατί δεν είχαν τότε βρύσες. Είπαμε πώς έπλαιναν τα ρούχα παλιά, θα το δείτε και στο παραμύθι. Όλα είναι αλληλένδετα, συνδέονται. Στη συνέχεια πήγαμε στο Δημοτικό Σχολείο Όθους. Μας υποδέχτηκαν εκεί οι εκπαιδευτικοί όλες, ο Σύλλογος Γονέων. Μας περιποιήθηκαν ιδιαίτερα. Και έγινε αφήγηση του παραμυθιού, τα τρία αδέρφια και ο Χριστός. Αυτό το παραμύθι είναι στα παραμύθια στο βιβλίο του κύριου Αλεξιάδη, στην Καρπαθιακή Λαογραφία. Και μας αφηγήθηκε ο κύριος πρωτόπαπας και ευχαριστώ και εκείνον ιδιαιτέρως, γιατί ήταν τόσο πρόθυμος και ήταν πολύ ωραία η αφήγηση. Καθηγητής διατροφολογίας Πανεπιστημίου. Βλέπετε τα παιδάκια και από τα δύο σχολεία. Στη συνέχεια εμείς, τα δικά μας τα παιδιά και τις πρώτες και τις δευτέρες μερικά παιδιά, κάναμε δραματοποίηση το πίσω κοκοράκι για να το δουν τα παιδάκια που είναι στο δημοτικό σχολείο τους. Μετά το
Πάσχα, κάναμε μερικές δράσεις ακόμη. Η μία ήταν να ζητήσουμε από τα παιδιά να μας βρουν, να ρωτήσουν τους δικούς τους ανθρώπους αν γνωρίζουν καρπάτικες λέξεις και μας έγραψαν κατεβατά, πολλές. Εδώ είναι τα παιδάκια της Δευτέρας, όταν ήρθαν στην τάξη την επόμενη μέρα, συγκεντρώσαμε μερικές από τις λέξεις και τις γράψαμε σε χαρτόνι. Η Δευτέρα τάξη. Και η πρώτη που έχει κάνει, δεν το βγάλαμε όλα στη φωτογραφία. Στη συνέχεια είπαμε το παραμύθι το Ροδοκόκκινο Βασιλόπουλο, το οποίο θα παρακολουθήσετε και μετά. Κάποιες από τις ζωγραφίες των παιδιών. Εδώ κάναμε μια κατασκευή από πλαστελίνη και ζητήσαμε από τα παιδιά να κάνουν είτε το παλάτι είτε την κορώνα του Ροδοκόκκινου Βασιλόπουλου. Αυτές ήταν οι δράσεις που κάναμε. Επίσης, αφηγηθήκαμε και το παραμύθι το Ρύφι, το οποίο θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Σχετικά με τα παραμύθια που θα δείτε. Το πρώτο της Δευτέρας τάξης λέγεται το Ρύφι. Το παραμύθι αυτό είναι αφήγηση της Σοφίλας Κοντού από το Όθος και το διαβάσαμε στα παραμύθια και τραγούδια της πατρίδας μου, της Έπης Μαρίκα Μοσχόβη. Το δεύτερο παραμύθι που θα δείτε της πρώτης τάξης είναι το Ροδοκόκκινο Βασιλόπουλο, επίσης από το ίδιο βιβλίο. Αυτό το παραμύθι το αφηγήθηκε η κυρανιά μου Γλάκη της Πηλές. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη στράτα που πέρασε, περνούσε από
αφήνισε τα φτερά του σκοπέρα και πιένισε στο δίσκο και λέει το καφέρα. Την υγειά του τάβλου. Στην υγειά του Ραδοκάκη του Βασιλόπουλου που μου στείλε το μαχαιράκι να σπάω για το κορσέτι να προχωριστώ. Στην υγειά του πρίγκιπα απ' την Ρόλυπα που δεν ήθελε η μάνα του γιατί δεν ήμουν κανένα καλά. Πάει και το ρίχνει και λέει. Στην υγειά του Βασιλόπουλου όπου μου κάσε την πλάγου και την καρδιά. Δεν χάνει και εκείνος καιρό, της αρπά τα φτερά και γίνεται πάλι η κόρη όπως ήταν πρώτα. Την Αμέ, τι ασού να πετυχήσεις τώρα, ο κότσι του Βασιλόπουλου
Βασιλόπουλο. Δύο ολάκερα χρόνια η Βασιλοπούλα κοιμάται και ξύπνα με το όνομα στα χείλη του ροδοκόκκινου Βασιλόπουλου που δεν ήξερε που βρίσκεται. Στα τρία χρόνια πάνω η κόρη ερώστησε που το κάνω της και είπε σαν τη θανατά. Ο βασιλιάς τότε εκάλεσε όλους τους γιατρούς να βρουν σου τι αρρώστια είχε γίνει από τώρα και καένασε την κόρη να βγει και πίεσε ένα μάγο και
κερνά την εμιλιά μου. Κόρη μου, έχει λάβει άλλο φαμπασίπερο. Δεν μπορούμε το μητέρι, ο πατέρα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Η μονάκριβη κόρη μου βγήκε πίσω τη φωνή της. Με έκανες πολύ ευχαριστημένο. Σου χαρίζω την κορώνα μου και το βασιλίκι μου. Έφερα τίποτε. Μόνο ένα χρυσοπράσινο γέννη, μια χρυσοπράσινη μαντήλα και ένα χρυσοπράσινο παστάρι. Επήρε τα λοιπόν και φύγε από εκεί και πάει σε ένα άλλο βασίλειο που κάθε βράδυ από τους τάβλους του βασιλιά εχάνονται 13 λόγια και κανένας δεν ήξερε που πήγαινε. Η κόρη τα άμαθε και πήρε τη νύχτα και παραφύλαξε. Είχε την ίδια τη βασίλισσα που μπαίνε μέσα και τάτρε. Γιατί την ημέρα ήταν άνθρωπος και το βράδυ του στρίγκ. Με το μαχαιράκι της της έδωσε το μικρό της δαχτυλάκι. Το πουρνό πάει στο βασιλιά και με τον πιο σύντον από αφάνιζε τα λόγατα. Ο βασιλιάς τότε της λέει. Πάρα την κορώνα μου και το βασιλί. Μόνο ένα χρυσοκόκκινο γέννη, μια χρυσοκόκκινη μαντήλα και ένα χρυσοκόκκινο πουστάρι. Ο βασιλιάς τη στάωκε, η κόρη ήμπιασε πάλι τη στράτη. Κύφτασε τώρα σε ένα άλλο βασίλειο που ο πρωτογιός του βασιλιά ένα μήνα. Γιατί που ήταν γεννήσει, η γλώσσα του ήταν μέσα βαριά. Τι δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτή η πιο μόση τόσα πολλά τα μάτια. Τόσο καιρό που γύριζε τις τρέμεις πολιτικές, γύρισε να δει το βασιλόπουλο. Μόνο μιας ξέρουν έξω τη γλώσσα του και το βασιλόπουλο έρχισε να μιλά. Πατέρα, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτή η κόρη σε έκανε και μίλησα. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα που θα γιορτάσω. Πήγε ξανά την αμυλιά της, θα επιβεβαιώσω. Πατέρα, δώσε τη βασιλοπούλα σου όλο τη σου ζητήσεις. Ο βασιλιάς τότε της λέει. Πάρε την κορώνα μου και το βασιλίκι. Έφερα τίποτε. Μόνο ένα χρυσοκίτρινο γέννη, μια χρυσοκίτρινη μαντήλα και ένα χρυσοκίτρινο φουστάρι. Ύστερα πιόν από ένα ολόκληρο χρόνο ήρθε στο βασίλειο τον κόκκινο βασιλόπουλο που κανένας άλλος στο κόσμο δεν είχε την εμορφιά του. Αντίκρι που το παλάτι έκανε το μια βλά. Επήγε τότε στη κόρη και ο κέρδης μια φούρτα φλουγιά για να πει. Τότε στη βαλεμαστός η κόρη χτίσε ένα παλάτι ουλουλουλου χρυσό. Ποιο με άλλο που του δοκόψε ο Βασιλόπουλος. Σαν τότε ο βασιλιάς τρίβε τα μάτια του και του πασιζόνται στη δούλη του πως μια βασίλισσα πιο πλούσια κι απ' αυτόν το χτίσε. Τότε ο βασιλιάς εκάλεσε τη δωδεκάδα του και είπε του να του παρουσιάσει μπρος του τη βασιλοπούλα αυτή. Και τη δεύτερη μέρα με το χρυσοκίτρινο λιέν και χρυσοκίτρινο μαντήλα
ήταν τόσο κόκκινα και ο βασιλιάς ένευα στο τσεπιό και μπήκε μια κουστά νερό και βρέξε τους. Εκείνη όμως δεν του μίλησε και ήρθε. Και πέρασε μια εβδομάδα, επεράσαν δυο και η κόρη ένε πήγε στο παλάτι που δεν ανέμενε το ροδοκότσο βασιλό. Εφώναξε τότε στους 12 του να σκεφτού πως θα δικάμω να δεχτεί να τον παντρευτεί γιατί την είχε ερωτηθεί. Με εκείνος όμως, σαν τη μία, ξεδικώσε μου